αφού θα ερχόμουν σήμερα, δεν είχα λόγο να παρέμβω χθες. Αν είχαμε 12 φορές περισσότερους θανάτους από το Βέλγιο, δηλαδή αντί για 20.000 που έχει το Βέλγιο, είχαμε 250.000. Δεν θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Αντικειμενικά τώρα θα κλαίγαμε. Γιατί δεν κλαίμε τώρα? Συγγνώμη, δηλαδή. Τι κλαίμε? Κλαίμε και τον έναν, κύριε Στατάκη. Τον έναν άνθρωπο τον κλαίμε. Τον έναν. Όχι τους 250.000. Αλλά για τον έναν κλαίμε για τον έναν. Για τους 250.000 θα κλαίγαμε τους 250.000. Αυτό θα σήμαινε 12 φορές πάνω από το Βέλγιο. Για να μιλάμε λοιπόν τώρα σοβαρά επιτέλους και χωρίς λαϊκισμό. Αυτή είναι μια παγκόσμια συμφορά. Παγκόσμια. Δεν είναι ελληνική, δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Είναι σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την ανθρωπότητα. Σε αυτό το παγκόσμιο, δυστυχώς, φοβερό φαινόμενο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει ένα δείκτη. Δεν τον έχω θεσπίσει εγώ, προσέξτε. Δεν είναι δική μου εφεύρεση ο δείκτης. Είναι του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Είναι οι θάνατοι 1 εκατομμύριο. Και βάσει αυτού του δείκτη κατατάσσονται οι χώρες ως προς την επίδοσή τους. Για ποιο λόγο? Γιατί ο δείκτης συμπεριλαμβάνει το αν κάνεις πολλά τεστ, το αν έχεις μέθ, το αν αντέχει το σύστημά σου, το πώς δουλεύει ο κόσμος, το αν επιθαρχούν τα μέτρα, το αν η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική, τα έχει όλα. Τι είπα λοιπόν και πέστε να με φάτε, ότι σε αυτόν τον δείκτη που θεωρείται παγκοσμίως ο πιο αντικειμενικός, η Ελλάδα πηγαίνει καλά και μάλιστα στο δεύτερο κύμα τα πηγαίνει καλύτερα από το πρώτο. Παρά τη γενική εικόνα. Κύριε Υπουργέ. Βέβαια το δεύτερο κύμα, επειδή είναι σφοδρότερο, έχει πολύ περισσότερους νεκρούς δυστυχώς. Και εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια σε κάθε οικογένεια που έχασε ένα δικό της άνθρωπο. Πάντως είναι και θέμα, αυτό κύριε Υπουργέ. Δεν έχει να κάνει, κύριε Υπουργέ, για να το συζητήσουμε. Με το τι καταφέρει.